Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πέμπτης για σήμερα, πρώτο μέρος του 30ου κεφαλαίου και θα μιλήσουμε για την τέταρτη σταυροφορία και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 6 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι προβλήματα δημιουργούσε η κατάληψη των Ιεροσολύμων από τους Σελτζούκους Τούρκους? Οι Σελτζούκοι Τούρκοι, όπως είχαμε πει και στα προηγούμενα μαθήματά μας, είχαν καταφέρει να κατακτήσουν πολλά από τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσα στα εδάφη αυτά ήταν και τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή οι Άγιοι Τόποι, τα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι χριστιανοί να μην μπορούν πλέον να επισκέπτονται τα μέρη αυτά. Όσοι μάλιστα το τόλμησαν, έπεσαν θύματα ληστείας ή και βασανιστήριων. Ερώτηση νούμερο 2. Τι ήταν το σχίσμα των εκκλησιών? Το σχίσμα ήταν η οριστική διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Εκκλησία. Το σχίσμα έγινε το 1054 και ο λόγος που οδήγησε σε αυτό ήταν οι μεγάλες αντιθέσεις και οι διαμάχες ανάμεσα στις δύο εκκλησίες. Περνάμε στην τρίτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα. Από ποιον ζήτησε βοήθεια ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός για να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους Τούρκους? Η κατάληψη των Αγίων Τόπων που προαναφέραμε δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει μόνος του τους Σελτζούκους Τούρκους, ζήτησε τη βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης. Αυτό δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, καθώς το σχίσμα των εκκλησιών που προαναφέραμε δεν άφηνε μεγάλα περιθώρια συνεργασίας μεταξύ τους. Ο Πάπας τελικά δέχτηκε να βοηθήσει γιατί γνώριζε πως με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της Ανατολικής Εκκλησίας. Ερώτηση νούμερο 4. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι χριστιανοί της Δύσης? Οι χριστιανοί της Δύσης δέχτηκαν να βοηθήσουν, αλλά αντί να στείλουν βοήθεια στους Βυζαντινούς και να κινηθούν όλοι μαζί, προτίμησαν να οργανώσουν μόνοι τους τις εκστρατείες. Οι εκστρατείες αυτές ήταν 4 και ονομάστηκαν σταυροφορίες. Στόχος των σταυροφοριών ήταν οι χριστιανοί της Δύσης να διώξουν τους Σελτζούκους Τούρκους από τις περιοχές που είχαν κατακτήσει και να κρατήσουν τις περιοχές αυτές για τον εαυτό τους. Περνάμε έτσι στην πέμπτη μας ερώτηση, πώς ξεκίνησε η τέταρτη σταυροφορία? Η τέταρτη σταυροφορία ξεκίνησε από τη Βενετία. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι σταυροφόροι, οι οποίοι είχαν πάρει την απόφαση να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο και στη συνέχεια από εκεί προς τα Ιεροσόλυμα. Σημαντικό ρόλο στη σταυροφορία αυτή είχαν οι Βενετοί, οι οποίοι διέθεσαν στόλο και πληρώματα με την προϋπόθεση να κρατήσουν τα μισά από τα εδάφη που θα κατακτούσαν. Φτάνουμε έτσι στην έκτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, πώς εξελίχθηκε η τέταρτη σταυροφορία. Η τέταρτη σταυροφορία εξελίχθηκε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Λίγο πριν ξεκινήσουν οι σταυροφόροι, τους πλησίασε ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Αλέξιος Άγγελος, ο οποίος ζήτησε τη βοήθειά τους για να ξαναπάρει το θρόνο. Εκθρονισμένος είναι αυτός που έχει χάσει το θρόνο του. Για να πείσει τώρα τους Βενετούς να τον βοηθήσουν, τους έταξε πολλά ανταλλάγματα. Οι Βενετοί δεν έχασαν την ευκαιρία και αντί να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο, άλλαξαν τα σχέδιά τους και κατευθύνθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη. Το αποτέλεσμα ήταν οι σταυροφόροι να καταφέρουν να κατακτήσουν την απόρθητη μέχρι τότε Κωνσταντινούπολη, να σκοτώσουν πολλούς από τους υπερασπιστές της και να λαιλατήσουν και να καταστρέψουν τους θησαυρούς της. Από τις λαιλασίες αυτές των σταυροφόρων δεν γλίτωσε ούτε ο ναός της Αγίας Σοφίας. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Έξερε τι σου λες και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε καλά. Αντίο.